Άγγελος Χωριανόπουλος, ιδρυτής και επικεφαλής του δικτύου ανάλυσης αμυντικού και γεωπολιτικού ρίσκου Future Warfare και futurewarfare.gr. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σας και στους ακροατές σας. Λοιπόν, προχωρούν οι γείτονες ακάθεκτοι, φτιάχνουν τώρα τα αντιαεροπορικά τους ή προσπαθούν να πασχετώσει. Ακριβώς, ναι. Πριν από 2-3 ημέρες είδαμε ότι σε παρουσίαση στην οποία βρισκόταν και ο κύριος Ερντογάν, ουσιαστικά του παρουσιάστηκε όλο αυτό το αντιαεροπορικό δίκτυο, η ενοποίηση όλων αυτών των αντιαεροπορικών συστημάτων αμυγός τουρκικής κατασκευής, τα οποία έχει παρουσιάσει η τουρκική αμυντική βιομηχανία. Στην ίδια έκθεση και στην ίδια ανάλυση που του έγινε, παρουσιάστηκαν και τουρκικής κατασκευής αντιπλοϊκά βλήματα που τα έχουμε συζητήσει, έχουν μπει και σε τουρκικές φρεγάτες, και παρουσιάστηκαν και τουρκικοί βαλιστικοί πύραυλοι που έχουν και δυνατότητες στοχοποίησης από συστήματα λέιζερ, οι οποίοι έχουν επιχειρήσει και στην Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή αντιλαμβανόμαστε ότι από τουρκικής πλευράς γίνονται παρουσιάσεις στον πρόεδρο της χώρας ορισμένων αμυγός τουρκικής κατασκευής συστημάτων, τα οποία μπορεί να νομίζουμε πάρα πολύ ότι είναι μιας χαμηλής τεχνολογικής ποιότητας και επιχειρησιακής ποιότητας, που κάτι τέτοιο ισχύει σε μεγάλο βαθμό, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι σε βάθος δεκαετίας ή κάποιων δεκαετιών η τουρκική αμυντική βιομηχανία θα έχει να προσδώσει πάρα πολλά και επιχειρησιακά διδάγματα και πάρα πολλά δεδομένα και πολλές λύσεις προς την διεθνή κοινότητα. Διότι αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά κατασκευάζει αυτό που οι Αμερικανοί έχουν ονομάσει με σκοπό να εξηγήσουν την Ρωσία, όχι την Τουρκία, κατασκευάζει ολοκληρωμένους θόλους προστασίας γεωγραφικών περιοχών. Δηλαδή, κατασκευάζει συστήματα εράμινας, αντιπλοϊκά συστήματα, βαλιστικά συστήματα, κατευθυνόμενα όπλα και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Φτιάχνει κυριολεκτικά ένα πακέτο προστασίας γεωγραφικών εδαφών, το οποίο είναι ολοκληρωμένο. Άρα, μέσω αμυγός τουρκικών κατασκευών. Κλειδώνει, άρνηση πρόσβασης. Σημαντικό το ότι όλο αυτό το πολυεπίπεδο σύστημα, τον πολυεπίπεδο σχεδιασμό, τον αναπτύσσει με δικά της μέσα, δηλαδή με μεγάλο βαθμό αυτάρκειας εσωτερικής τεχνολογικής. Ναι, η αυτάρκεια είναι σε ένα επίπεδο περίπου 90% και το 10% τεράστιο. Που υπολείπεται είναι τεράστιο, ναι, και το 10% που υπολείπεται είναι συμπαραγωγός στα συγκεκριμένα συστήματα. Αυτά είναι κυρίως τα βαλιστικά όπλα που αναφέραμε και τα κατευθυνόμενα βλήματα, όπου υπάρχουν υπόγειες σχέσεις και μεταφορές τεχνογνωσίας με την Κίνα και το Πακιστάν. Ναι, ναι. Να γνωρίζουμε ότι όλο το δίκτυο αυτό έχει δυνατότητες και προστασίας περιοχών, αλλά και κρούσης έναντι εχθρικών περιοχών. Μέσω του βαλιστικού και του κατευθυνόμενου προστασίου θα φτάσει εμβέλειες κρούσεις, οι οποίες θα καλύπτουν νησιά όπως η Ρόδος και η Χίος, δηλαδή θα μπορούν να χτυπήσουν πίσω από τη Ρόδο και πίσω από τη Χίο. Αυτός είναι ο σχεδιασμός, για να τις βάλουν μέσα σε ένα δίκτυο προστασίας, όπως καταλαβαίνετε, όπως ακριβώς κάνει και η Κίνα στην Νότια Συνική Θάλασσα, να μπορέσει να προωθήσει η Τουρκία διεθνώς τον εαυτό της ως η προστάτηδα των όποιων μουσουλμάνων και Ισλαμιστών βρίσκονται παράνομα στα συγκεκριμένα ελληνικά νησιά. Θα μπορεί να πει πάρα πολύ απλά η Άγκυρα ότι, παιδιά, κοιτάξτε, έχουμε και την εξοπλιστική ομπρέλα για να καλύψουμε όλους αυτούς τους πληθυσμούς οι οποίοι δεν είναι ευχαριστημένοι από την διαβίωσή τους στην Ελλάδα, η οποία δεν προσέχει υποτίθεται τους λαθρομετανάστες. Αντιλαμβάνεστε ότι ανοίγει μια ολόκληρη ρητορική εναντίον της χώρας και ένα νέο επίπεδο απειλής, το οποίο δεν έχουμε ξανααντιμετωπίσει ως χώρα. Δεν υπάρχει κάποιο ιστορικό προηγούμενο αντιμετώπισης αυτών των πολυεπίπεδων απειλών. Αφενός φτιάχνει πληθυσμιακό προγεφύρωμα και μετά κλειδώνει ή προσπαθεί να κλειδώσει με τα βεληνική της τα ελληνικά νησιά να τα εγκλωβίσει. Αυτό είναι ολοκληρωμένος σχεδιασμός, τον οποίο η Ελλάδα, δεν είμαι σίγουρος αν αναφέρουμε στους αρμόδιους, έχουν αντιληφθεί πριν τους πρόκειται αυτό το οποίο περιγράφεται. Δηλαδή το ότι πρώτα φτιάχνει προγεφύρωμα πληθυσμιακό μέσω μεταναστών και μετά κλειδώνει ή προσπαθεί να κλειδώσει τα νησιά με τα βεληνική της. Αυτό τώρα είναι πάρα πολύ σοβαρό, όλο το πακέτο και κυρίως το θέμα της αυτάρκειας, διότι η Τουρκία πλέον απελευθερώνεται από την απειλή των εμπάργκο. Δεν την νοιάζει. Σε κάποια στιγμή δεν την νοιάζει καθόλου. Ακριβώς αυτό που λέτε είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό δίδαγμα, το οποίο έχει εκλάβει η τουρκική πλευρά από το Ρωσοκρανικό πόλεμο. Έχει μάθει από τις σωστές κινήσεις της Ρωσίας, έτσι ώστε να μην επηρεαστεί από ένα διεθνές εμπάργκο. Γι' αυτό συζητάει και την ένταξή της στα BRICS, για να μπορεί να απελευθερωθεί τελείως και από το δολάριο και να συναλλάσσεται το οποιοδήποτε υποσύστημα ενός οπλικού προγράμματος, για παράδειγμα, χρειάζεται απευθείας με την Κίνα ή τη Ρωσία ή το Ιράν. Να φύγει δηλαδή τελείως από οποιαδήποτε δυτική επιρροή και μέσω του δολαρίου, που ακόμα την επηρεάζει το δολάριο, αλλά σε βάθος δεκαετιών είναι μια απειλή η οποία κυριολεκτικά δεν θα μπορεί
να έχει το οποιοδήποτε πρόβλημα σε περίπτωση που δεχτεί ολοκληρωτικές κυρώσεις σε επίπεδο 100% κυρώσεων και διακοπής σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ. Αυτός είναι ο μακροχρόνιος σχεδιασμός, ξαναλέω. Μην περιμένουμε να δούμε κάτι του χρόνου και κάτι αντίστοιχο. Είναι μια απειλή την οποία το πολιτικό σύστημα με τη συγκεκριμένη μορφή την οποία έχει δεν θα μπορέσει να την αντιμετωπίσει στο μέλλον, διότι, ξαναλέω, δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο στη σύγχρονη ιστορία της χώρας και δεν γνωρίζουμε πώς θα προσαρμοστούμε σε όλο αυτό το σκηνικό. Εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ, διότι άκουσα και τις δηλώσεις και του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και του κυρίου Δένδια, και εννοώ τις δηλώσεις αναφορικά με τα εξοπλιστικά, δεν υπήρξε κάποια έτσι ουσιαστική επαφή με την πραγματικότητα και τις ανάγκες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Και το αναφέρω αυτό και για το κομμάτι που ανέφερε ο κύριος Δένδιας για τον αντιαεροπορικό θόλο που δημιουργείται, που μετέπειτα έγινε anti-drone θόλος. Αυτή είναι μια έννοια η οποία δεν υπάρχει. Ο θόλος δεν περιορίζεται στο κομμάτι της αεροπορίας μόνο. Ο θόλος είναι μια ενιαία υπόσταση η οποία περιλαμβάνει όλες τις απειλές. Όπου ανέφερε εκεί πέρα ότι τα στρώματα κατασκευάζονται και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε μονάχα το Κένταυρο αυτή τη στιγμή σε κατασκευή, εκτός αν θεωρούμε αντιεροπορική ζώνη, ας πούμε, τα αντιεροπορικά συστήματα χειρός. Τι θέλω να καταλάβει ο κόσμος, ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα το οποίο διευρύνεται συνεχώς μεταξύ των δύο πλευρών στο κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας. Και στην Ελλάδα βλέπω και μια δυναμία κατανόησης του χάσματος. Mm. Αυτό είναι που με προβληματίζει πάρα πολύ. Ενώ στην Τουρκία μελετώνται ακριβώς το τι δουλεύει και τι όχι στην πολεμική διαδικασία σε όλο τον πλανήτη. Γιατί η προσέγγιση τους είναι ολιστική. Προς επίρρωση αυτού που αναφέρατε, ότι κάποια στιγμή όταν θα έχει απεξαρτηθεί πλήρως από δυτικές τεχνολογίες και από οικονομικές σχέσεις θα μπορεί να λειτουργήσει πλέον χωρίς τον φόβο εμπάργου ή κυρώσεων, το βλέπει κανείς ήδη. Δηλαδή, παρατηρεί κανείς το εξής. Όσο αυξάνει τον βαθμό αυτάρκειάς της, τόσο αυξάνει και τον βαθμό στρατηγικής αυτονομίας της. Δηλαδή, προχωρά σε κρίσεις ή και σε ρήξεις επιμέρους με την Δύση, είτε αναφερόμαστε στις ΗΠΑ είτε με το Ισραήλ, όσο αυξάνει τον βαθμό αυτονομίας της. Αυτά τα πράγματα προχωρούν μαζί. Αυξάνεται ο βαθμός αυτονομίας, αυξάνεται εξοπλιστικής αυτονομίας, αυξάνεται ο βαθμός στρατηγικής αυτονομίας της. Δηλαδή, αποσυνδέεται μονομερώς τόσο όσο της επιτρέπει η αυτονομία της. Το πάει πακέτο. Ακριβώς, ναι, και προσέξτε να δείτε πώς συνάδει αυτό με την πραγματικότητα την οποία βιώνουμε και στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Η Τουρκία έχει επενδύσει εδώ και πολλά έτη σε ένα παράνομο μαύρο δίκτυο αλυσίδων εφοδιασμού ολόκληρης της βιομηχανίας της. Όχι μόνο της βιομηχανίας άμυνας, ολόκληρης της βιομηχανίας και της τουρκικής παραγωγικής διαδικασίας. Αυτό το βλέπουμε, τα προεόρτια όλα αυτά τα βλέπουμε με τον κύριο Φιντάν, ο οποίος ήταν ένας εκ των κύριων χειριστών του δικτύου αυτού και των παλαιότερα επιχειρησιακών και των πολιτικών χειριστών αυτού του μαύρου δικτύου, ο οποίος πλέον έχει φτάσει να είναι υπουργός εξωτερικών και να χειρίζεται όλη αυτή τη διαδικασία απεγκλωβισμού της Τουρκίας από οποιονδήποτε δυτικό αμυγός σύνδεσμο, είτε σε οικονομικό επίπεδο, είτε σε βιομηχανικό, είτε σε επίπεδο πρώτων υλών. Κυριολεκτικά, οτιδήποτε και αν πιάσουμε από την τουρκική εξωτερική πολιτική και στρατηγική, μας δείχνει αυτή την πορεία της Άγκυρας. Σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στην αμυντική βιομηχανία, mm-hmm. γενικότερα ως υπόσταση στο διεθνές σύστημα. Mm-hmm. Ναι, γιατί είναι υπουργός εξωτερικών, αλλά παραμένει ένα πρόσωπο επιχειρησιακό, βαθιά επιχειρησιακό, αντρωμένο μέσα στις μυστικές υπηρεσίες και τις έχει μεταφέρει στην ουσία στο Υπουργείο Εξωτερικών. Δηλαδή, το Υπουργείο Εξωτερικών στην ουσία υπάγεται πλέον στο επιχειρησιακό σκέλος. Λειτουργεί λιγότερο ως διπλωματικός βραχίωνας και περισσότερο ως ολιστικά επιχειρησιακός, από υβριδικές επιχειρήσεις μέχρι Black Ops. Ακριβώς, ναι, είναι ό,τι έκανε το Ιράν την μεγαλύτερη περίοδο του ψυχρού πολέμου. Υπάρχει μια ιρανοποίηση σε αυτή την πολιτική. Είχε δουλέψει για το Ιράν, γι' αυτό μπορεί το Ιράν ακόμα και έχει μια στοιχειώδη αμυντική βιομηχανία. Και αντιλαμβανόμαστε ότι, θα το ξαναπώ και ας ακούγεται κουραστικό, και σε αυτό το κομμάτι μπαίνουμε σε καταστάσεις τις οποίες δεν έχουμε κάποιο ιστορικό εξοικείωσης με αυτές. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα τις αντιμετωπίσουμε από τη στιγμή που είμαστε τόσο πολύ αποκομμένοι από την πραγματικότητα σε αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χωριανόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Άγγελος Χωριανόπουλος, ευχαριστούμε πολύ.